Και πολύ καλή δουλειά. Το στούντιο της ATH το έχω, τα στούντιο της ATH δηλαδή, γιατί είναι 4 στούντιο μέσα. Αλλά είναι αλλιώς, ρε φίλε, να ξυπνάς και να πηγαίνεις στο αλέ... Όχι, ακεί. Να πηγαίνεις στο στούντιο σου που έχεις το γαμμένο σπίτι. Παπ! Έχεις πάρει το μάγκα σου τηλέφωνο, τον engineer, τον beatmaker. Κάθεσαι και γράφεις, δουλεύεις. Κουράζεσαι, πας ανοίγεις θερμάκι, κάνεις, παίρνεις λίγο αέρα. Ξανά στο στούντιο. Οπότε για να κάνει ο Σνίκαρος στούντιο στο σπίτι του, καταλαβαίνετε ότι τα πράγματα είναι σοβαρά. Μόνο και μόνο που άνοιξα stream σήμερα 12 και 5, εγώ τι σας είπα, θα το κάνω. Να ξέρετε. Του λέω, Σόλο, εγώ προτιμώ να πω σε αυτό. Και ακούστε, νομίζω ότι μου ταιριάζει και πιο πολύ εμένα αυτό, να ξέρετε. Και μετά θα είναι στα τρία, Ένα έτσι, ένα γιουβέτσι και ένα κοκορέτσι. Πάμε από την αρχή πάλι. Μαλάκα, τι μου λέτε, καλά έχεις στήσει εδώ, ρε σκύλια. Γουστάρω φουλ. Είμαι φαν αντροψόλ. Δεν ήμουνα, αλλά έγινε. Κατάλαβες, δεν είχα δει πολύ. Ενώ και οτιδήποτε δεν μου άρεσε να κάνω μια σπουδαιότητα σαν μένα, αλλά επειδή βλέπω λίγο παραπάνω YouTube τον τελευταίο χρόνο, εκτίμησα από το σχόλιο. Έχουν ρίξει πάρα πολύ δουλειά. Έχουν ρίξει πάρα πολύ δουλειά, πολύ καλό content. Μπράβο του. Θέλει καλά του για κανάλια η Ελλάδα. No cap, εγώ είδατε ότι είναι. Το λέω έτσι όπως είναι να το πω, δεν λέω. Όποιος είναι καλός θα το πούμε. Αυτό. Δεν τους ξέρω και λέω μάγκες, αλλά μπράβο τους. Μουσάρω. Με φορέ τραπ. Θα σκάσει καμιά φορά, ρε μη. Θα μαλλιώνε. Και είδα και αυτά που κάνανε έτσι τα vlogs έτσι που έχουν κάνει και Αμερική και τέτοια. Ο ένας μάλιστα από αυτούς, δεν ξέρω τα ονόματα τους πως λέγεται. Αλλά γαμώ ρε φίλε. Και αυτά τα unboxing που κάνουν έτσι τα... Τις μαλακίες αυτές, ξέρω εγώ. Περίεργα πράγματα και τέτοια. Πώς την πιτσά λέγεται. Gadgets. Περίεργα πράγματα. Ναι, 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 ναι. Gadgets. Gadgets. Όχι, έχω δει κάτι άλλα βιντεάκια που λένε θα φάμε αυτό Ναι, εντάξει, αυτά δεν είναι, δεν είναι ρε μπρο στα φαν. Καθόλου, λέγω. Εγώ αυτά που σου λέω τώρα, αυτά είναι, κατάλαβες, κάνουν... Μην έτσι μαλακές και σαν το που το μήλο και τέτοια, ξέρω, δηλαδή τέτοια πράγματα που γαμάνε θα τα βλέπεις, ρε μπρο, satisfying, ξέρω. Καμιά φορά τα φέρνουν κι εγώ είμαι το νούμερο ένα marketing victim, τι εννοείς, θα μπορούσα να έχω πάρει όλα αυτά. Μπρετ, εννοείς. Με τον Μπρετ, αδερφέ, δεν γράφουμε ακόμα, όχι. Γιατί κάνει ακόμα μουσική αυτό το παιδί. Δεν ξέρω, έχουμε καιρό να μιλήσουμε, αλλά... Ναι, πέρα από την πλάκα τώρα, είναι χρόνια πολλά, φίλες μου. Σαβορτάρουμε τον Μπρετ. Δεν δουλεύει. Δεν δουλεύει. Δεν δουλεύει. Είναι εντρικαδόρια εδώ πολύ στο chat, ρε μαλακά. Δεν τους μπορώ τους πούστε. Και είμαι και εγώ μπρι. Κατάλαβες, είμαι και εγώ. Εσύ είσαι ρε πούστη. Ο 2J μου έδωσε back respect. Nice, bro. Ναι, εγώ το είχα πει την άλλη φορά, ρε μπρο. Ότι έχω δει τα τελευταία επεισόδια του 2J, τα έχω δει. Είναι πολύ πιο όρημα από ό,τι ήταν. Και όπως είπα, επειδή βλέπω Oh my god, γιατί. Πώς το εκεί. Επειδή βλέπω YouTube γενικά παραπάνω τον τελευταίο καιρό, σίγουρα έχει αλλάξει το content του και σίγουρα οι γνώμες αλλάζουν, έτσι δεν είναι, ρε φίλε? Άμα εγώ βλέπω κάτι καλό που μπορώ να κάτσω να το δω σαν άνθρωπος σαν grown man, ας πούμε, θα πω ότι είναι κάτι ok. Αλλά αυτό το week θα τα φτιάξω όλα. Η Razer μου έχει φέρει μαλάκα εδώ πέρα. Κοίτα, κατάστημα με καρέκλες έχω γίνει. Κοίτα εδώ. Σε καλέτε. Κάτσε να φέρω άλλη μία. Κοζάρες. Όποιος θέλει, πουλάμε. Το τι πουλάμε είναι άλλο θέμα. Ναι.
πρέπει να φτιάξω λίγο τη φάση. Κοίτα, έκανα μια καλή αρχή. Πήρα το mini HDMI που βγαίνει σε τέτοιο. Σε HDMI, I guess. Σε USB. Θα πήρα αυτό. Οπότε θα βάλουμε DSLR αυτήν την εβδομάδα. Να βάλω γυαλί. Ρε μαλέκα, σου έχω πει εγώ τι να κάνεις μέσα στο σπίτι σου. Αν θα βάλεις γυαλί, αν δεν θα βάλεις. Εν τω μεταξύ, τρέχουμε με το στούντιο, κάνουμε sessions ταυτόχρονα, μπολάρουμε. Ξύπνησα μαλάκες 11 και 20 το βράδυ, δεν είμαι καθόλου περήφανος γι' αυτό. Ξύπνησα 11 και 20. Εν τω μεταξύ, καπέλο καινούριο εδώ, χορηγή από Ivan Greco. Το ξέχασα εδώ. Ό,τι ξεχνάνε εδώ γίνεται δικό μου, έτσι δεν είναι ρε φίλε? Στο σπίτι μου μέσα είναι. Ας πρόσεχε. Ας έστελνε. Update για ATH Records. Μάγκα, κάνω λίγο focus στο δικό μου project αυτή τη στιγμή. Νομίζω είναι η ώρα. Οπότε το label έχει μείνει λίγο πίσω. Τα παιδιά, ό,τι release να κάνουν, θα το κάνουν βέβαια. Απλά αυτή τη στιγμή δεν είναι το priority μου. Το priority μου είναι να τελειώσω και το studio στο σπίτι, όπως το studio της ATH υπάρχει κανονικά. Απλά το έχουμε παγώσει λίγο, να πούμε και έτσι. Εντάξει είμαστε, εντάξει είμαστε. Το έχουμε παγώσει λίγο. Το μάτι τι έπαθες, πάρε παίξα λίγο αδερφέ, παίζουμε και καμιά μπουνιά, το έτσι βάζουμε γάντια, προσπάθουμε να μάθουμε box. Κάθε φορά δηλαδή που γίνεται κάτι πρέπει να τέτοια. Έπαθε σαν ψήρα το ATH. Κάπως έτσι αδερφούλε μου. Να το κάνω. Ας έλα. Μαγκές, 27 του μήνα. Το κομμάτι αρχικά θα λέγεται ο ΑΕΔ. Ο ΑΕΔ θα λέγεται το κομμάτι. Εντάξει. Με τον Ιβάν. Λοιπόν. Οπότε. Έχουμε και λέμε. 27 του μήνα είναι Παρασκευή. Πέμπτη βράδυ βγαίνει το κομμάτι. Θέλω να τους κάνουμε μπλε. Μπλε. Αυτό. Αυτό πρέπει να γίνει. Είναι μονόδρομος. Εντάξει. Πρέπει να πάμε. Σόλιο με το Ήμπρα πήγα μισό εκατομμύριο. Σόλιο. Δεν πρέπει να πάει αυτό. Ένα 700. Κάτι φιλότιμο. Correct me if I'm wrong δηλαδή. Θα με πει 20. Βγήκα μετά τα παιδιά εκεί που είναι να κάνουν το release του Mad Clip. Αποφασίσαν να το βγάλουν και αυτοί 20 μετά από μία ώρα που πώς θα ρωτήσω ότι θα βγάλω κομμάτι. Και φυσικά όταν είναι να βγει κομμάτι του Mad Clip, από όπου και να βγει, εμείς σεβόμαστε και το κάνουμε postpone μία εβδομάδα μετά. Οπότε θα βγει 27. Εντάξει. 20 βγάζει ο Mad Clip. 27 βγαίνει το ΟΑΕΔ με Ivan Gre και 3 του μήνα βγαίνει το Ferrari. Εκείνες τις μέρες θα είμαι Λονδίνο κιόλας να γυρίσω το Ferrari που είναι παραγωγή του Ratchet, του παραγωγού του Noisy. Οπότε ό,τι είπα 20-27 απλά πάει μία εβδομάδα μετά. Εντάξει μάγκες μου. Θα τους γαμίσουμε ό,τι δεν τους γαμίσανε αυτή τη χρονιά. Εντάξει. 24, 25, 26, prime sneak και μετά κοίτα πάω να ζήσω σε μια καλή βάση Μαλδίβες. Με σλόγκαν. Δεν ξέρω πού είναι ο σλόγκαν ρε μαλέκες. Γιατί όχι. Τώρα που φτιάχνω το στούντιο σπίτι μπορεί να έρθει και ο σλόγκαν να τσιλάρουμε. Να δούμε άμα βγει κάτι. Why not? Πρέπει να κάνω λίγο step up ο σλόγκαν. Να βγάλει τίποτα. Δεν έχω μιλήσει μαζί του. Το είδα ο Χατζιάννης. Μπράβο στο Μαγκά. Καλή δουλειά έκανε.
Και respect στο Μάγκα που με βάρεσε πάνω του, έτσι. Αν και να σου πω την αλήθεια, δεν λέω σε κάποιον βάρε μετά του πάνω σου, δηλαδή κάτι τόσο μεγάλο, αλλά respect στο παιδί που το έκανε. Αυτό το μήνα, το vlog αυτό το μήνα. Περιμένετε. Μαλάκα, μαγαζάρα. Μαγαζάρα. Και γενικά Κέρκυρα, ρε φίλε, έχει τρομερό αέρα, ρε φίλε, το καμμένο νησί. Δηλαδή είναι, περνά πολύ ωραία στην Κέρκυρα κάθε φορά. Δηλαδή έχω πάει και χωρίς live, έτσι. Γουστάρω πάρα πολύ Κέρκυρα. Έχει και καζινάκι. Γαμάε. Τα φιλιά μου στην Κέρκυρα. Το κορίτσι μου, τους φίλους μου, τους φανς μου. Τώρα, όλα τα άλλα τσιμπούκια που είναι απέναντι μπορούν να μας τεστάρουν anytime. Εντάξει. 10 χρόνια εδώ είμαστε. Από τα 12. 11 χρόνια τώρα. Αδερφέ και Ρουμάνα να είναι, δεν κατάλαβα. Έχεις πρόβλημα με τους Ρουμάνους, είσαι ρατσιστής ή κάτι τέτοια. Και από πού είναι, δεν κατάλαβα ο καθένας, τι είσαι εσύ και τέτοιο. Τον αλλοδαπών ή το τέτοιο. Παλιό τσιμπούκι γάμο το σπίτι σου. Μπάτε κάντε τον μπάνερ μάλλα κατά φασιστάκι. Ναι, έχεις. Γάμο το μούνι της μάνας σου, της παθαμένης. Κάποιοι τύποι είναι πολύ sad, δηλαδή, και κάποιοι είναι καινούργια. Το κατάλαβες, έρχονται από το IG, ξέρω εγώ. Ο Γιωργάκης 14 Dragon Slayer 69 Fortnite. Να πει τη μαλακία του, κατάλαβες. Και να τον πιάσει και από το αυτή η μάνα του αύριο. Έχει σχολείο, Γιωργάκη! Κατάλαβες, δηλαδή. Η ζωή μου έγινε πιο καλή από τότε που σταμάτησα να διαβάζω comments και να γράφω στα αρχίδια μου όλα αυτά τα τσιμπούκια. Εντάξει. Ή να μου πούνε sneak, πίνεις κρασί ή τέτοια. Ναι, ρε μάλακα, κάμω τη μάνα σου. Τι πίνεις, από το ποτήρι σου πίνω. Ή ό,τι κάνω. Είμαστε εδώ τυχαία, νομίζεις. Ήταν αριστερά, δεξιά. Λεφτά να βγάλεις να γίνεις αυτός που είμαι. Και δεξιά τέτοια.